Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, η Αλικανασός πανηγυρίζει ξανά γιατί από σήμερα οριστικά και επίσημα και αμετάκλητα ο Ηρόδοτος είναι στην Super League 2, μια μεγάλη δικαίωση για την ομάδα βεβαίως και τους διοικούντες τον Ηρόδοτο και βεβαίως και για τον πρόεδρο του Ηρόδοτου, τον κύριο Παπαδημητρίου, καθώς είχε δηλώσει τη σιγουριά του πριν λίγες ημέρες μέσα από την Κρήτη TV. Εμείς μπορούμε όμως τώρα να ξεκινήσουμε την αθλητική σας ενημέρωση έχοντας μαζί μας τον πρόεδρο της ομάδας του Ηρωδότου, τον κύριο Παπαδημητρίου. Σίγουρα μετά από πολλή δουλειά, μετά από αρκετό κόπο, γιατί το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα παίζεται και εκτός αγωνιστικών χώρων, ο Ηρωδότος έβαλε άλλο ένα γκολ σήμερα, πρόεδρε, και είναι το γκολ που τον φέρνει οριστικά στην κατηγορία που τον είχαν φέρει βέβαια και τα γκολ μέσα στο γήπεδο. Καλησπέρα κύριε Μιμίκο, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ακριβώς έτσι όπως τα λέτε είναι. Ήταν ένας πάρα πολύ δύσκολος αγώνας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, στο οποίο διάστημα υπήρξαν και κάποιες αστοχίες. Είμαστε νέοι, δεν κρυβόμαστε και λάθη θα κάνουμε, απλά προσπαθούμε και να τα διορθώσουμε γρήγορα, αλλά και να κάνουμε πράγματα στο σωστό δρόμο. Όλα αυτά δεν είναι εύκολα. Mm-hmm. Καθόλου εύκολα θα έλεγα. Αλλά έχουμε τη θέληση, την όρεξη να τα καταφέρουμε. Και το είπα από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα. Ότι εμείς θα τα καταφέρουμε φέτος. Είχατε μία σιγουριά ομολογουμένως πριν λίγες ημέρες στην κλήρωση των πρωταθλημάτων της ΕΨΗ, όπου βρεθήκατε για να τιμηθείτε για λογαριασμό του Ηρωδότου, να βραβευτεί η ομάδα, είπατε ξεκάθαρα ότι είστε σίγουρος ότι η ομάδα θα είναι στη Super League 2. Και όταν το λέγατε την περασμένη Δευτέρα, το κλίμα τουλάχιστον από την Αθήνα και τα δημοσιογραφικά γραφεία στην πρωτεύουσα δεν ήταν και τόσο ευνοϊκό. Αυτά οι πληροφορίες που έρχονταν έλεγαν το αντίθετο. Εμάς, κύριε Μιμίκο, δεν μας ενδιέφεραν ούτε τα κέντρα αποφάσεων της Αθήνας, ούτε τα μέσα της Αθήνας. Εμάς μας ενδιαφέρει ότι μας έχει αγκαλιάσει όλος ο κρητικός λαός, όπως ακριβώς σας το λέω, όχι μόνο η Αλικαρνασσός, αλλά όλη η Κρήτη στην ουσία, γιατί στην ουσία εκπροσωπούμε την Κρήτη ολόκληρη. Είμαστε το πέμπτο σωματείο που θα συμμετάσχει στη Super League 2 και μακάρι τα πέντε να γίνουν 8 και να γίνουν και 10. Εμάς αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν είναι να παίξουμε εμείς και να μην παίξει κάποιος άλλος. Εμείς θέλουμε το κρητικό ποδόσφαιρο να εκπροσωπείται όσο με περισσότερες ομάδες γίνεται και στη Super League 2 και μακάρι και στη Super League 1. Αυτό θέλουμε κι εμείς και νομίζω ότι πλέον, αφού έφυγε αυτός ο βραχνάς, αν μου επιτρέπετε τη λέξη, το χαρακτηρισμό, βάζεται μπροστά τα πλάνα και τα αγωνιστικά. Βεβαίως έχετε ουσιαστικά φτιάξει την ομάδα για να είναι σε αυτό το πρωτάθλημα, με αυτή τη λογική. Είσαστε αισιόδοξος, γιατί ήδη έχετε δικαιωθεί για το θέμα που ήσασταν αισιόδοξος στο προηγούμενο. Είσαστε αισιόδοξοι για την αγωνιστική χρονιά? Το αγωνιστικό κομμάτι ήταν ένα απόσπαστο μέρος του όλου αυτού project. Και το αγωνιστικό κομμάτι έχει φτιαχτεί για την ομάδα να είναι πρωταγωνίστρια και όχι κομπάρτσος. Αυτό το είπα και από την αρχή, όταν ακόμα ήμασταν στα Σπάργανα, ότι θα φτιάξουμε μια ομάδα ανταγωνιστική που θα χαίρεται όλος ο κόσμος που θα την βλέπει. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό νομίζω ότι έχουμε καταφέρει και θα το αποδείξουμε στους αγωνιστικούς χώρους. Μάλιστα. Πρόεδρε, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο. Εγώ νομίζω ότι πλέον από τη στιγμή που τα λόγια σας γίνονται πράξη, δεν έχουμε παρά να περιμένουμε έναν Ηρόδοτο που θα είναι πράγματι πάρα πολύ καλός και στη Super League 2, όπως άλλωστε το αρμόζει στην ιστορία του. Εγώ το μόνο που θα ήθελα να ευχαριστήσω είναι όλο τον κόσμο που μας αγκάλιασε και μας πίστεψε και μας έχει βοηθήσει είτε οικονομικά είτε ηθικά. Τον θέλουμε δίπλα μας και μακάρι όλες οι ομάδες να είχαν τη δύναμη αυτή του κόσμου που δίνει ο κόσμος του Ηρωδότου. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας συγχαρούμε γιατί σίγουρα πρέπει να σας δώσουμε τα εύσημα. Η διοίκηση πέτυχε αυτό που ήθελε από την πρώτη στιγμή να πετύχει και γι' αυτό που ήταν βέβαιη. Να σας ευχηθούμε τώρα καλή δύναμη με υγεία εν όψη των νέων απαιτήσεων και προκλήσεων που έχει μπροστά της η ιστορική αυτή προσφυγική ομάδα ο Ηρόδοτος. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.
Επίσης,